Εσείς τι θέλετε. Σήμερα είναι για την χώρα μας διπλή εορτή. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, μια θρησκευτική εορτή, αλλά είναι και εθνική εορτή. Γιορτάζουμε την απελευθέρωση της χώρας μας από τον τουρκικό ζυγό. Όλοι οι αγωνιστές του 1821 δώσαν την ψυχή τους. Μια μέρα σαν σήμερα φορτάζαν τα στήθη τους, έτσι ώστε η χώρα μας μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς να ελευθερωθεί. Ήταν το βαρύ τίμημα ενός αγώνα που όμως είχε ένα κέρδος. Την απελευθέρωση της χώρας μας και τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Όλοι και όλες που δώσαν τη μάχη αυτή, τη δώσανε στο όνομα της πατρίδος, ώστε οι νέες γενιές να βιώσουν την ελευθερία της χώρας και της κοινωνίας μας. Θα πρέπει για όλους μας να γίνουν αυτοί οι πατριώτες παράδειγμα, έτσι ώστε όλοι μαζί το ελληνικό έθνος να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τις νέες γενιές της χώρας μας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες που γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Εύχομαι και για την πόλη μας την Πρέβεζα να τα καλύτερα. Είναι και για την πόλη μας μια στιγμή, μια κακή στιγμή θα έλεγα. Σήμερα δυστυχώς είναι και η επέτειος όπου οι Γερμανοί πήραν τους Έλληνες Εβραίους που κατέβησαν στην πόλη μας και τους μετέφεραν στο Auschwitz. Νομίζω ότι για την ιστορική μνήμη πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Διότι δυστυχώς τα φαινόμενα, τέτοιου είδους φαινόμενα αναφέρονται και σήμερα στην χώρα μας. Και νομίζω ότι είναι δική μας μοναδική ευκαιρία πλέον αυτά τα φαινόμενα να τα απομονώσουμε. Και όλοι μαζί, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, να παλέψουμε για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια διπλή γιορτή. Γιορτάζει ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός. Ήρωες του 1821 που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι, στέλνουν ένα μήνυμα. Σε καμία περίπτωση ο Έλληνας δεν πρόκειται να ανεχθεί να του θίγουν τα εθνικά του δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά σε όλους. Θέλω να συγχαρώ τους μαθητές για την παρέλαση που έγινε σήμερα. Μια παρέλαση και μια γιορτή, διπλή γιορτή, η οποία μας θυμίζει πραγματικά ιστορικά μεν, μας θυμίζει τι κάνανε οι προγονείς για μας και η θρησκευτική γιορτή, ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου. Θέλω απλώς να θυμίσω σε όλους μας τους συμπατριώτες μας να έχουν πάντα στη μνήμη τους τι κάναν οι πρόγονοί μας και τι να διδασκόμαστε από αυτό και πρέπει να κάνουμε εμείς για τους απόγονους μας. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές του 1821, για αυτούς που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ανεξαρτησία και την ελευθερία της πατρίδας μας, για αυτούς που έδειξαν σε όλο τον κόσμο όταν οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να κάνουν θαύμα. Από την σημερινή μέρα κρατάμε αυτή την ιστορική μνήμη, η οποία είναι αναγκαία, θα έλεγα, ιδιαίτερα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο που διανύει η κοινωνία και η χώρα μας. Και πάνω απ' όλα, ας κρατήσουμε το μήνυμα αυτής της ημέρας, που είναι μήνυμα ενότητας και αγώνα. Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε ένα διαφορετικό αγώνα. Ένα αγώνα που να βάλουμε μια άλλη προοπτική και μια άλλη δυναμική για την κοινωνία και για τη χώρα μας. Σε πνεύμα συνένεσης, συνεργασίας και όλοι μαζί να ξεπεράσουμε τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας που παρήλθαν πριν από λίγο, για να κάνουν πράξη τα όνειρά τους και την ελπίδα τους σε αυτόν τον τόπο. Χρόνια πολλά.